Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη συνέντευξη, η οποία μας έρχεται από την όμορφη Κύπρο. Η συνεργάτιδα του σταθμού μας, Βασούλα Χριστοδούλου, συνομιλεί με τον γιατρό Μάριο Κυριαζή, παθολόγο και γεροντολόγο. Ο κύριος Κυριαζής είναι συνταξιούχος, αλλά παρόλα αυτά βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των υπηρεσιών της Κύπρου, ώστε να συμβάλλει και αυτός με τις υπηρεσίες του στο σύστημα υγείας της Κύπρου για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Ας παρακολουθήσουμε τι είπε στη συνέντευξη που ακολουθεί. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Το διαδικτυακό μας ταξίδι σήμερα είναι στην Κύπρο και ο φιλοξενούμενος μας, παθολόγος και γεροντολόγος, ο γιατρός Μάριος Κυριαζής. Ο δόκτωρ Μάριος Κυριαζής μας μεταφέρει ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Ένα μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης. Μας μεταφέρει το δικό του μήνυμα αγάπης με πράξεις. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μας χαρά που είστε μαζί μας και μεγάλη μας τιμή. Γνωρίζω, γιατρέ, ότι αν δεν κάνω λάθος, εδώ και 2 χρόνια είστε συνταξιούχος. Όμως, το ξέσπασμα της πανδημίας δεν σας άφησε μόνο αδιάφορο, αλλά επιλέξατε εσείς, με δική σας πρωτοβουλία, να βρεθείτε στην πρώτη γραμμή. Ναι. Πώς πήρατε αυτή τη μεγάλη απόφαση? Ναι, πράγματι, δούλευα στο Λονδίνο για αρκετά χρόνια και μετά που όταν έφτασα μια κάποια ηλικία αποφάσισα να βγω με σύνταξη. Αλλά μετά που είδα ότι άρχισε να γίνεται πιο σοβαρή κατάσταση με την πανδημία στην Κύπρο και χρειάζονταν οι γιατροί, έδωσα εγώ το παρόν μου σαν εθελοντής για να βοηθήσω όσο μπορώ, κυρίως στο νοσοκομείο της Λάρνακας, της πόλης που μένω, διότι πράγματι υπήρχε εκείνες τις ημέρες στην αρχή, υπήρχε πράγματι μεγάλη ανάγκη, δεν υπήρχαν γιατροί. Αυτή πιστεύω ήταν μια αυθόρμητη απόφαση, γιατί είναι κάτι που βάζετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο χωρίς να σας το ζητήσει κανείς. Θεωρήσατε εσείς την ανάγκη, θα έλεγα, να συμπαρασταθείτε στους συνανθρώπους μας. Δεν είναι κάτι που το κάνει εύκολα κάποιος. Ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από αυτό? Δεν είναι θέμα κινδύνου, ούτε σκέφτηκα ότι θα ήταν επικίνδυνο για μένα, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι ανάμεσα σε μολυσματικούς ασθενείς ή επικίνδυνους ασθενείς. Είναι η ζωή κάθε γιατρού να βοηθά όπως μπορεί, χωρίς να σκέφτεται τον κίνδυνο. Αλίμονο να σκεφτούμαστε τον κίνδυνο και να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Με τις κατάλληλες προφυλάξεις, θα μπορεί οποιοσδήποτε γιατρός να βοηθήσει. Δηλαδή, αισθανθήκατε ότι ήταν η ανάγκη για σας, ότι δεν θα μπορούσατε να μείνετε πίσω, ότι είχε τη αυθόρμητο, ότι έπρεπε να παρευρεθείτε εκεί. Ζητούσα, ο ιατρικός σύλλογος, ζητούσαν θελοντές να πάνε και... Είδα την ευκαιρία και εγώ να πάω κι εγώ. Διότι πολλοί γιατροί που το ακούσαν για διάφορους λόγους στην αρχή δεν ήθελαν να δηλώσουν εθελοντές. Ναι. Έτσι είπα κι εγώ να πάω. Δεν είναι πολλοί, δηλαδή. Δεν είδατε άλλους συναδέλφους σας που να επιλέξουν αυτό, δηλαδή από μόνοι να πάρουν αυτή την απόφαση. Όταν στην πορεία βρεθήκατε εκεί στο νοσοκομείο, υπήρχαν αρκετοί άλλοι συνάδελφοί σας που πήρανε αυτή την απόφαση? Στην αρχή ήταν ελάχιστοι που δηλώσανε θελοντές, αλλά μετά το Υπουργείο Υγείας το έκανε υποχρεωτικό για ορισμένους γιατρούς να πάνε και έτσι παρουσιαστήκαν και άλλοι γιατροί. Με την πάροδο του χρόνου ήρθαν και άλλοι και έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, νομίζω έχει αρκετούς, οπότε εγώ προσωπικά δεν χρειάζομαι τώρα, διότι δεν... Ναι. Είμαι από τους πρώτους, δεν χρειάζεται να βοηθήσω κάπως. Υπάρχουν άλλοι πιο ειδικοί. Ναι. Έχετε δηλώσει ότι στο νοσοκομείο δεν είναι μόνο το πρόβλημα του κορονοϊού, αλλά αυτό το πρόβλημα φέρει επίσης ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα,
το ψυχολογικό του ασθενή, λόγω του ότι δεν υπάρχει η στήριξη της οικογένειας, να είναι εκεί κάποιος να τους κρατήσει το χέρι, να πάει να τους δει, και αισθάνονται αυτή τη μοναξιά. Εσείς αισθανθήκατε ότι πρέπει να δώσετε και αυτή τη στήριξη στον ασθενή? Ναι, όλοι οι ασθενείς που είναι μέχρι σήμερα στο νοσοκομείο, τα διάφορα νοσοκομεία της Κύπρου και σε πολλά άλλα νοσοκομεία του κόσμου, δεν επιτρέπεται να πάει κάποιος δικός τους να τους δει. Έτσι, είναι μόνοι τους συνέχεια. Έχω περιπτώσεις που ένας ασθενής μπορεί να είναι 15 μέρες μόνος του, χωρίς να δει κανένα από τους συγγενείς τους. Επικοινωνούν μόνο με τηλέφωνο ή με μηνύματα μέσω του νοσοκόμου ή του γιατρού. Και πάλι δεν είναι θέμα ψυχολογικό μόνο, διότι είναι θέμα ανθρωπιστικό. Δεν είναι σωστό να αφήνουμε έναν ασθενή να πεθαίνει μόνος του. Πολλοί από αυτούς τους ασθενείς είναι τιμοθάνατοι, και όμως πάλι δεν επιτρέπεται κάποιος να πάει να τους... Εγώ σαν γιατρός ήμουν εκεί, τους βοηθούσα, αλλά και τώρα προσπαθώ με διάφορους άλλους τρόπους να επιτραπεί η επίσκεψη των συγγενών υπό κάποιες προϋποθέσεις και με τα αυστηρά μέτρα να βοηθηθούν και οι ασθενείς. Είναι κάτι που εσείς θα θέλατε να δείτε διαφορετικό με τα μέτρα, με το πώς λειτουργεί αυτό σήμερα, πώς χειρίζεται το θέμα του κορονοϊού σήμερα? Εννοείς τα νοσοκομεία ή... Τα νοσοκομεία γενικά, δηλαδή εσείς ως γιατρός, ίσως να έχετε να πείτε κάτι, ίσως να γινόταν που τα πάμε καλά, τα πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά να θεωρούσατε κάτι επιπλέον ή κάτι λιγότερο, να υπήρχε δηλαδή σε αυτή την κατάσταση τώρα. Ήταν πρωτόγνωρη η κατάσταση, δεν ξέραμε ακριβώς τον κίνδυνο στην αρχή. Και υπήρχε κάποιος πανικός και κάποια δυσκολία στην αρχή. Σιγά σιγά είδαμε τους αριθμούς, είδαμε τα θύματα, είδαμε πόσοι επιβιώνουν, πόσοι αναρρώνουν. Έτσι είναι πιο εύκολο. Ένα θέμα είναι με τις προστατευτικές μάσκες και στολές, οι οποίες κάποτε μπορεί να έχει έλλειψη. Και αυτό είναι ένα θέμα που πάμε πίσω στο προηγούμενο θέμα που λέγαμε, ότι δεν μπορούσαν να μπουν μέσα οι συγγενείς, διότι δεν είχαν αρκετά προστατευτικά μάσκες και γυαλιά κλπ. Και γάντια. Αλλά από ό,τι ξέρω μέχρι τώρα, πάμε καλά σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν αρκετά, δεν υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις. Επίσης, είναι πολλοί γιατροί, αν όχι όλοι, συγκεντρώνονται μόνο στο θέμα του κορονοϊού, χωρίς να σκεφτούνται ότι μπορεί να υπάρξει και κάποια άλλη ασθένεια, που ως συνήθως είναι ως συνήθως αυτές οι ασθένειες, συνεχίζουν, δεν έχουν σταματήσει. Αλλά το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό κάποιου είναι αν έχουν μόλυνση με κορονοϊό, ενώ μπορεί να μην έχουν καθόλου και να έχουν τα δικά τους προβλήματα. Και ίσως να παραβλέπουν οι άλλες οι αρρώστιες, δηλαδή ότι δώσαμε αυτή την έμφαση στον κορονοϊό και ίσως και δηλαδή σε μεγαλύτερες ηλικίες, αυτό που είναι μόνοι, που δεν μπορούμε να πάμε να τους επισκεφτούμε, ίσως αυτό να φέρνει περισσότερα προβλήματα. Ναι, όλοι οι ηλικιωμένοι που είναι τώρα απομονωμένοι σπίτι τους έχουν αυξημένο κίνδυνο για ασθένειες ή και θάνατο στο μέλλον, διότι η απομόνωση, στα ψυχολογικά που συνδέονται με την απομόνωση, χειροτερεύουν την κατάσταση, την ασθένεια που ίσως να έχει κάποιος. Έτσι, αυξάνεται ο κίνδυνος. Γι' αυτό πρέπει οι συγγενείς, οι γείτονοι του κάποιου ηλικιωμένου, πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια να τους μιλούν, να δούνται όσο μπορούν, να αλληλοεπιδρούμε με άλλους τρόπους, λέω για αυτούς που είναι στο σύνδρομο ή στο νοσοκομείο, για να τους βοηθήσουν, γιατί θα αυξηθούν οι πιθανότητες ασθένειας στο μέλλον, αν δεν έχουν επικοινωνία.
πιστεύετε έντονα ότι η ψυχολογία του ανθρώπου έχει να κάνει πολύ με το πώς θα μας επιτεθεί ο κορονοϊός. Δηλαδή, όσο καλύτερη είναι η ψυχολογία μας, ίσως να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και καλύτερα εάν μας χτυπήσει ο κορονοϊός, έτσι. Ναι, αφού είναι αποδεδειγμένο ότι όταν η ψυχολογία σου είναι θετική, τότε επηρεάζει και το ανασωπητικό σύστημα να το κρατήσει δυνατόν. Όταν έχεις κατάθλιψη ή άγχος ή άλλα προβλήματα, το ανασωπητικό σύστημα είναι λιγότερο δυνατό. Έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες μολύνσεως, που ιούς και άλλα μικρόβια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε θετικοί για να κρατούμε μια καλή αντίσταση εναντίον του κορονοϊού. Με θετικότητα λοιπόν και χαμόγελα, γιατρέ, μπορούμε να το νικήσουμε, έτσι. Το δικό σας μήνυμα, ένα μήνυμα που θα θέλατε να δώσετε και στην παροικία του Λονδίνου, αλλά και γενικά σε όλο τον ελληνισμό, Ελληνοκύπριος, γενικά στον ελληνισμό. Πρέπει να μην φοβόμαστε όλα αυτά που γίνονται, ούτε να πανικοβαλόμαστε. Να υπάρχει επαγρύπνηση, αλλά όχι πανικός, αυτό είναι το σύστημα μου. Και να προσπαθούμε με θετικό τρόπο σκέψης να κρατούμε την υγεία μας σε κάποιον επίπεδο, ούτως ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Και θα βγει στο τέλος το αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούμε. Θα τα καταφέρουμε λοιπόν, έτσι, και θα το νικήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ, για το χρόνο σας και ευχαριστούμε για αυτά που δίνετε στην ανθρωπότητα, για τις προσπάθειες, για την αγάπη σας. Κυρίως η αρχή είναι πιο δύσκολη, που ήταν περισσότερο τότε που τη χρειαζόμαστε και σας είμαστε ευγνώμων. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.